Ένα ξαφνικό τέλος, παιδιά, της σειράς Μετά τη Φωτιά, το οποίο δεν το περίμενε κανείς. Μια σειρά που ξεκίνησε 2 μήνες πριν περίπου στον Αντένα, Οκτώβρη. Το Μετά τη Φωτιά, ένα από τα πολύ δυνατά χαρτιά του σταθμού που είχε ξεκινήσει και πήγαινε μάλιστα και αρκετά καλά. Χθες λοιπόν ο Αντένα εξέδωσε μια σκληρή, θα την έλεγα, ανακοίνωση, κάτι που δεν συνηθίζεται, για το κόψιμο λοιπόν της σειράς. Πάμε να δούμε την ανακοίνωση του σταθμού και να πούμε και όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο. Ο Αντένα ανακοινώνει τη διακοπή της συνεργασίας του με την εταιρεία παραγωγής Stanweer για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στη διάρρηξη της εμπιστοσύνης του σταθμού προς την εν λόγω εταιρεία. Ως εκ τούτου, η σειρά Μετά τη Φωτιά πάβεται από το πρόγραμμα του Αντένα. Ξαφνικό και λοιπόν, απότομο. Ξαφνικό, δεν απότομο. Δεν έχουμε κάτι έτσι που να... Ωραία, παιδί μου, πώς γίνει με τον έρωτα φυγά, που ακούγαμε πόσο καιρό πριν, ότι μπορεί να τελειώσει, ναι, ότι εντάξει, σταματάει. Εγώ καταλαβαίνω και από την ανακοίνωση και θα μου πείτε τώρα και στα ρεπορτάζ ότι υπάρχει κάτι παρασκηνιακά. Ακριβώς. Γενικότερα. Δεν είχε ακουστεί, όπως λέει η Ελένη, όπως λέει πολύ σωστά, δεν είχε ακουστεί τίποτα. Η συγκεκριμένη σειρά λοιπόν πεζόταν στον Αντένα κάθε Πέμπτη και κάθε Παρασκευή στις 9 από τον Οκτώβρη που είχε ξεκινήσει να προβάλλονται τα επεισόδια. Δεν είχε ακουστεί τίποτα, δεν είχε συμβεί ποτέ τίποτα και ξαφνικά λοιπόν χθες ακούμε αυτή την ανακοίνωση η οποία μιλά για διάρρηξη εμπιστοσύνης. Θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτική στο πώς θα μεταφέρω το ρεπορτάζ, γιατί η συγκεκριμένη ανακοίνωση ακολουθεί μια νομική οδό που έχει ακολουθηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα μεταξύ του σταθμού Αντένα και της εταιρείας παραγωγής της Stanweer. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει ακολουθεί η νομική οδό στο συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει λοιπόν ένα ρεπορτάζ ότι η συγκεκριμένη ανακοίνωση συνδέεται με την αποχώρηση του Τζόρτζι Ποφάντι, του διευθυντή προγράμματος του Αντένα, ο οποίος είχε φύγει στις, το έχω σημειώσει, 11 Νοεμβρίου του 2023, έχει περίπου 2 μήνες, λίγο πριν κλείσει τους 2 μήνες και ουσιαστικά το ξαφνικό τέλος της σειράς Μετά τη Φωτιά και η συγκεκριμένη ανακοίνωση που μιλά και για διάρρηξη εμπιστοσύνης αναφέρεται, έχει να κάνει με την αποχώρηση του Τζόρτζι Ποφάντι. Εγώ να πω τώρα ότι όπως όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, έχουν πάρει την νομική οδό και δεν, ξέρεις, τα ακούμε και λίγο, δεν τα ξέρουμε τόσο καλά. Εγώ τουλάχιστον έτσι που τα ακούω ως τηλεθεατής. Εγώ στεναχωριέμαι στο ανθρώπινο κομμάτι για τους ανθρώπους που μένουν χωρίς δουλειά. Είναι τόσοι ηθοποιοί, τόσοι συντελεστές, τόσοι άνθρωποι που μαθαίνουν ξαφνικά ότι λοιπόν τελειώνει μια σειρά και έχω απορία και δεν ξέρω τι γίνεται με αυτά που έχουν ήδη δουλέψει, τώρα με αυτά που έχουν ήδη κάνει. Σε σχέση με αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν, κανένας από τους ηθοποιούς και από τους συντελεστές συγκεκριμένης σειράς δεν γνώριζε μέχρι πριν, τώρα δεν ξέρω αν ήταν χθες με την ανακοίνωση ή μία ή δύο μέρες πριν, παρόλα αυτά δεν γνώριζε κανένας μέχρι τελευταία στιγμή ότι κόβεται η σειρά. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άπαιχτα επεισόδια, υπάρχουν γυρισμένα επεισόδια και υπάρχει ημερομηνία όπου θα ξαναξεκινούσαν τα γυρίσματα τώρα, δηλαδή μιλάμε για σοκαριστική είδηση για τους ανθρώπους που συμμετέχουν. Δηλαδή, σταμάτησαν για διακοπές Χριστουγέννων. Οπότε, δεν είναι δηλαδή όπως ότι ήθιστε, είναι, να σταματάνε όλες οι. Οπότε υπάρχουν επεισόδια που έχουν γυριστεί και είναι άπαιχτα, που άνθρωποι έχουν δουλέψει για αυτά τα επεισόδια. Και είναι όλα ξεκινούσε τώρα με τη 15 Ιανουαρίου, δηλαδή που ξεκινάει πάλι το πρόγραμμα του Αντένα, το καινούριο, το μετά τη σεζόν, δηλαδή το δεύτερο κομμάτι τη σεζόν, ξεκινούσε κανονικά η σειρά με τα επεισόδια τα έτοιμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για να μου πεις αν συνδέεται. Γιατί διάβασα πάρα πολύ. Εγώ μπήκα στο hashtag χθες Μετά τη Φωτιά για να δω τι γράφει και ο κόσμος. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ οι τηλεθεατές τι λένε. Είχαμε απίστευτες αντιδράσεις. Γιατί πρώτα απ' όλα κλονίζεται η εμπιστοσύνη του τηλεθεατή. Μπαίνει να δει μια σειρά που μάλιστα είχε και πλοκή έτσι, πολύ δυνατή και πολύ επίκαιρη. Πήγαινε και πολύ καλά. Και πολύ καλά. Και σου λέει τώρα, εγώ έμεινα ξεκρέμαστος και χάνει την εμπιστοσύνη του σε όλα τα σύρια. Να ξέρετε, δύσκολο ο κόσμος μετά ξαναξεκινάει να δει κάτι όταν ξέρει ότι πολλά έτσι κόβονται στον αέρα και δεν μπορεί να δει τη συνέχεια και να ολοκληρωθεί. Θέλω να μου πεις, πολύ συνδέω και τον ερχομό του έρωτα φυγά στον Αντένα με το τώρα που φεύγει το Μετά τη Φωτιά. Μήπως έφυγε το ένα σύριαλ για να μπορέσει να μπει το άλλο? Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο? Όχι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό, έτσι όπως το λες εσύ, υπάρχει μια παραφιλολογία γύρω από αυτό, αλλά αυτό το συγκεκριμένο ρεπορτάζ δεν έχει εξακριβωθεί. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η αλήθεια είναι ότι ο έρωτας φυγάς όντως μετακομίζει στον Αντένα. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα, με το κόψιμο του συγκεκριμένου σύριαλ, το Μετά τη Φωτιά, που είναι Πέμπτη και Παρασκευή στις 9, θα μπορούσε ο έρωτας φυγάς να αντικαταστήσει ουσιαστικά το Μετά τη Φωτιά. Όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτός ο λόγος της διακοπής του σύριαλ. Ωστόσο, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια διευκόλυνση. Δηλαδή, διευκολύνονται κάποια πράγματα με τη διακοπή ενός σύριαλ. Το οποίο μπορεί να βολεύει. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε. Το ένα δεν έγινε λόγω του άλλου. Σε καμία περίπτωση και αυτό είναι εξακριβωμένο σαν ρεπορτάζ. Μένει όμως ένα σλότ ανοιχτό ουσιαστικά
με αυτό το. Μένει το σλότ 9 με 10. 9 με 11, αυτό Πέμπτη και Παρασκευή. Ναι. Οπότε μένει ένα σλότ ανοιχτό, το οποίο θα μπορούσε να κάνει κάποιο μια σκέψη. Ότι... Ισχύει. Κάπως στο μυαλό των ανθρώπων με το timing μπαίνει στη διαδικασία ότι βολεύουν κάποιες συνθήκες. Θέλω να πάμε λίγο μέρη στην αρετή Πασχάλη. Τώρα που λέμε για την ώρα του αφηγά και τον ερχομό της στον Αντένα, να μας πεις εκείνη τι λέει και αν ξέρει πότε επιστρέφει κιόλας. Ξέρει πότε επιστρέφει και μας το λέει μάλιστα ακριβώς με ημερομηνίες. Η αρετή Πασχάλη, μία από των πρωταγωνιστών του Έρωτα Φυγά, τη συνάντησε η Μυρσίνη Κοντού και μας μίλησε για τον Έρωτα Φυγά που μετακομίζει πλέον και πάει Αντένα. Και ξεκινάει, πότε ξεκινάει. Θα ξεκινήσει, θα είναι καθημερινό, μας τα αποκαλύπτει όλα αμέσως τώρα. Έρωτας Φυγάς από τα μέσα Γενάρη στον Αντένα, πώς αισθάνεστε? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Περιμένουμε πώς και πώς για το νέο μας ξεκίνημα στο νέο κανάλι. Και η ιστορία μας έχει ένα αίσιο φινάλε και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Ανακουφιστήκατε από μια τόσο αγαπημένη σειρά, τελικά θα είναι σε νέο κανάλι και θα συνεχίσει? Όχι μόνο ανακουφίστηκα, κάτι πολύ παραπάνω, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία, μεγάλη αδικία, όλο αυτό που συνέβαινε. Οπότε τελικά βρέθηκε λύση και νομίζω ότι όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, είμαστε χαρούμενοι και απολύτως ικανοποιημένοι. Εσείς τι ενημέρωση έχετε? Ότι από 15 Γενάρη η σειρά μας θα προβάλλεται στον Αντένα. Ξέρετε τις μέρες και ώρες προβολή? Δεν το γνωρίζω. Σε ποιο σώμα? Δεν το γνωρίζω ακόμα. Έχει ακουστεί και το Σαββατοκύριακο. Όλα είναι πιθανά. Δεν έχω κάτι επίσημο που μπορώ να σας το ανακοινώσω. Τα γυρίσματα της σειράς συνεχίζονται κανονικά? Ναι, κανονικότατα. Πώς είναι το κλίμα τώρα που ξέρετε ότι θα συνεχιστεί? Αισιοδοξία, χαμόγελα. Είμαστε πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ καλά. Έχουμε ακούσει ότι μπορεί να πάει και για τρίτη σεζόν ο Έρωτας Φυγάς. Όλα είναι πιθανά. Θα δείξει. Δεν έχει λόγο να μην πάει. Πάντως, αν συνεχίζουμε να κάνουμε υψηλά νούμερα τηλεθέασης και αν ο κόσμος μας συνεχίσει να μας προτιμά, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να μην πάμε τρίτη χρονιά. Εσείς θα ήσασταν θετικοί στο να συνεχίσετε? Να με, βεβαίως. Πιστεύετε ότι μπορεί να στοιχήσει στο Open το ότι πλέον δεν θα έχει τον Έρωτα Φυγά στο πρόγραμμά του ως προς τα νούμερα τηλεθέασης? Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλω να είμαστε ανθισμένοι και στον Αντένα, να πάνε όλα όμορφα και να έχουμε ακόμα πιο ανθισμένο δρόμο μπροστά μας με την έναρξη των επεισοδίων. Κόσμος, τι σας έλεγε για τη διακοπή του Έρωτα Φυγά? Πραγματικά ήταν πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που συνέβαινε, γιατί οπουδήποτε μας πιάνανε και μας ρωτούσανε τι γίνεται, τι θα γίνει, θα σας χάσουμε. Έτσι ξαφνικά ήταν πολύ συγκινητικός ο κόσμος, γιατί εκδήλωνε το ενδιαφέρον του και την αγωνία του για το τι θα γίνει με τη σειρά μας. Ανακουφισμένη, όπως και όλοι οι συντελεστές, τώρα που ξαναβρήκε νέο σπίτι ο Έρωτας Φυγάς και ακόμη και πρώτη φορά ημερομηνία, έτσι, εγώ 15 Ιανουαρίου. 15 Ιανουαρίου, στην οποία τώρα εγώ η σκέψη μου είναι που δεν ξέρω αν δεν μπορώ να την απαντήσω κιόλας. 15 Ιανουαρίου μπαίνει στο πρόγραμμα του Αντένα ή 15 Ιανουαρίου θα το δούμε στις οθόνες μας? Αυτό περιμένουμε να δούμε. Καταρχάς να δούμε, θα προβάλλεται καθημερινά. 15 Ιανουαρίου είναι η έναρξη. Είναι η έναρξη που μπαίνει μέσα στο πρόγραμμα, αλλά ξεκινάει, ξέρω εγώ, Πέμπτη. Δεν ξεκινάει 15 ακριβώς. Είναι πράγματα τα οποία περιμένουμε να δούμε πού θα ενταχθεί ακριβώς. Επίσης, εγώ κρατάω και κατά ακόμα. Το σημαντικό είναι ότι ξεκινάει τώρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Οι άνθρωποι δεν χάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κρατάω το ότι υπάρχουν και σκέψεις για τρίτη σεζόν. Εγώ γενικά καταλαβαίνω ότι επειδή ο Αντένα έχει πάρει και τα επεισόδια που ήδη έχουν επεχτεί, στηρίζει και αυτά τώρα. Και αν έχουν γίνει και σκέψεις, έστω και ως σκέψεις για επόμενη σεζόν, καταλαβαίνω ότι θέλει να είναι ένα σύριαλ το οποίο θέλει να το έχει σαν παρακαταθήκη, ρε παιδί μου, μέσα στον Αντένα. Θέλει να υπάρχει αυτό το σύριαλ. Είναι ένα πετυχημένο προϊόν, παιδιά, ο Αντένα. Επιτυχημένο σύριαλ, το οποίο έκανε πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Όσο έχω μιλήσει με ανθρώπους που βλέπουν σειρές πολλές, μου έχουν πει όντως τα καλύτερα. Βγαίνει μια επένδυση. Μου, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πορωμένοι. Είναι όπως εκπομπές, που τη μια μέρα μπορώ να δω τη μία, την άλλη, ανάλογα με το θέμα που παίζουν και που τι μπορεί να με ενδιαφέρει. Η σειρά είναι σειρά, δεν τη χάνω με τίποτα και αν πρέπει να χάσω για κάποιο λόγο γιατί κάτι κάνω, θα το δω στο web. Δεν το εκεί χάνω. Αν με ρωτάς, Ελένη μου, και στις εκπομπές, κακώς αν δεν τις βλέπετε καθημερινά. Ενώ τις αγαπημένες σας εκπομπές. Έτσι, γιατί χάνετε κάποια πράγματα. StarTV.gr. Μπρέα μου έχουν συνέχεια. Δεν είναι αυτόνομα. Πάντως είναι μια τεράστια επένδυση από ένα κανάλι και να δείτε που εγώ τώρα κάνω μια προφητεία. Το καλοκαίρι θα παίζει και σε επαναλήψεις αυτό ακριβώς. Λέει, θέλω να πω, επειδή λέμε, ας πούμε, για ένα project, όταν αγοράζεις ένα serial, έχεις αγοράσει ένα προϊόν το οποίο μπορεί να το παίζεις για εκατομμύρια χρόνια που λέει ο λόγος και πάντα να μην χάνει το ενδιαφέρον του, γιατί είναι πάντα μυθοπλασία. Όταν ένα κανάλι αγοράζει, κάνει μια επένδυση να αγοράσει και τα επεισόδια που ήταν πριν, αλλά και τα επεισόδια που έρχονται, φυσικά και θα το εκμεταλλευτεί. Αυτό είναι το ευτυχές, γιατί οι στερεστές του μετά τη φωτιά πρωτοχρονιάτικα έμαθαν ότι κόβεται, ότι μένουν χωρίς δουλειά. Εδώ οι άνθρωποι τουλάχιστον έχουν συνέχεια.
Σοφία και φαντάζομαι ότι ωραίο κλίμα θα υπάρχει στα γυρίσματα που έμαθαν ότι αυτό που είπε και η Αρετή Πασχάλη, ότι έχει αίσιο τέλος η ιστορία τους, έχει happy end. Μακάρι να έχει αίσιο τέλος και για το μετά τη φωτιά βέβαια και για εκείνους τους ηθοποιούς και μακάρι για κάθε κανάλι παιδιά τη σεζόν το δυσκολότερο πράγμα είναι. Μπορεί να έχει πει πολλά όχι. Είναι δύο διαφορετικά. Για όλους, σας λέω, μην ξεχνάμε και τους τηλεθεατές. Ναι, ναι, ναι. Είναι για όλους. Όλοι έχουν σημασία. Μαμά, έρωτα φυγά, έβλεπες. Έβλεπε. Α, το βλέπεις τώρα στον Αντένα. Να, ο τηλεθεατής ο ένας. Είναι εδώ η μητέρα μου. Άκρος οικογενειακό έβλεπες, Μανούλα.